Ε, αξιότιμη κυρία Καθηγήτρια, αγαπητή κυρία Λεβιζάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική εισαγωγή. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι αληθινή τιμή να συμμετέχω για πρώτη χρονιά στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της θεραπευτικής κλινικής. Για τα επόμενα λεπτά θα παρουσιάσω τις θεραπευτικές εξελίξεις στις ενδοκρινοπάθειες, οι οποίες είναι πολλές, ποικίλε και αφορούν στους ενδοκρινείς αδένες και στο μεταβολισμό. Φυσικά τα μεταβολικά θέματα παρουσιάστηκαν εκτενώς και εξαιρετικά, οπότε θα επιμείνω στα υπόλοιπα. Για την επιλογή των μελετών που άλλαξαν πολύ ή λιγότερο το θεραπευτικό τοπίο Ενδοκρινοπάθεια, έλαβα υπόψη μου τα περιοδικά υψηλή απήχηση, τα highlights τη Αμερικανική και τη Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία, τα highlights του Medscape, καθώ και τα press releases τόσο των επιστημονικών εταιριών όσο και του FDA και του EMA, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία πήραν καινούρια έγκριση. Ξεκινώντα από τον υποθάλαμο και την υπόφυση, εδώ δεν έχουμε κάποιο νέο συγκλονιστικό φάρμακο το τελευταίο έτο, όμω είναι αξιοσημείωτη αυτή η πιλωτική proof of concept μελέτη, η οποία συμπεριέλαβε ασθενεί με μη ελεγχόμενη μεγαλακρία, οι οποίοι ελάμβαναν ανάλογα σωματοστατίνη. Οι ασθενεί αυτοί τέθηκαν για δύο εβδομάδε σε νορμοθερμιδική και το γενική δίαιτα και φάνηκε ότι αυτό είχε ω αποτέλεσμα να μειωθούν τα επίπεδα του IGF-1. Ο IGF-1 είναι κυρίω υπεύθυνο για τα συμπτώματα των ασθενών με μεγαλακρία. Τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης έμειναν σταθερά, ενώ κάποιοι από τους ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατάφεραν και να μειώσουν τη δόση των αναλόγων σωματοστατίνης. Από το θηροειδή έχουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Η θυροειδική οφθαλμοπάθεια είναι μια κλινική κατάσταση που μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα εμάς τους ενδοκρινολόγους γιατί δεν έχουμε ή τουλάχιστον δεν είχαμε ως τώρα κάποιο ειδικό φάρμακο για αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι μια σημαντική διπλή τυφλή τυχιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine. Συμπεριέλαβα ασθενείς με νόσο Graves και ενεργό θυροειδική νόσο και τυχεοποίηθηκαν να λάβουν ένα προς ένα ενδοφλέβια χορήγηση του τεπροτούμουμα είναι ένας IGF1 receptor ε, inhibitor, ένας ανοστολέας του IGF1 ε, και φάνηκε ότι η θεραπεία με το νέο αυτό παράγοντα είχε ως αποτέλεσμα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πρόπτωση, τη διπλοπία, την ενεργό οφθαλμική νόσο καθώς και την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Μάλιστα, χωρίς αξιοσημείωτες παρενέργειες. Βλέπετε πάνω δεξιά και εικόνες από μία ε, ασθενή που έλαβε το φάρμακο και μία άλλη ασθενή που έλαβε πλασίμπο. Για το λόγο αυτό, το φάρμακο εγκρίθηκε από τον FDA ως το πρώτο φάρμακο για οφθαλμική θυροειδική νόσο η όζη του θυροειδούς είναι από την άλλη ένα πολύ συχνό νόσημα, είναι η καθημερινότητα του ενδοκρινολόγου και φυσικά όταν έχουμε κακοήθης, νόσ, κακοήθης όζους ή όζους υψηλής υποψίας για κακοήθεια, τους χειρουργούμε. Η οζους υψηλη υποψιας για κακοηθεια όμως των όζων είναι καλοήθης και αυτό σημαίνει πολλαπλές παρακολουθήσεις, πολλαπλές επισκέψεις, υπερήχους και μια αγωνία για τους ασθενείς. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια με μεθόδους θερμικής κατάλυσης να αντιμετωπιστούν και οι Όζη. Φαίνεται ότι οι μέθοδοι αυτοί έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν είναι γνωστό, δεν ήταν γνωστό πόσο μακροχρόνια είναι τα αποτελέσματα αυτά. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στο Thyroid αυτή η πολυκεντρική αναδρομική μελέτη πενταετίας, όπου συμπεριλήφθηκαν 406 ασθενείς με καλοήθης όζους που αντιμετωπίστηκαν είτε με ραδιοσυχνότητες είτε με λέιζερ. Φάνηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών είχε σημαντική μείωση του όγκου των όζων, η οποία μάλιστα διατηρήθηκε στην πενταετία. Μόνο 18% χρειάστηκε άλλη θεραπεία και κυρίως αυτοί ήταν νεότεροι στην ηλικία ασθενή που είχαν μεγάλους όζους και οι οποίοι έλαβαν χαμηλή ενέργεια θερμική κατάλυση. Μάλιστα φάνηκε ότι μάλλον οι ραδιοσυχνότητες είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το έδειξε και μια άλλη τυχεοποιημένη μελέτη που σύγκρινε τις ραδιοσυχνότητες με το λέιζερ και φάνηκε ότι πράγματι η μέθοδο αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση του όγκου των όζων. Καρκίνος στηροειδού. Έχουμε τη δημοσίευση μια σημαντική μελέτη φάση 1 και 2, τη Λιμπρέτο, ασθενεί με μυελοκυταρικό καρκίνο θυροειδού, αλλά και με μη μυελοειδέ καρκίνο θυροειδού, οι οποίοι είχαν όμω RET PTC μετάλλαξη. Έλαβαν έναν εκλεκτικό αναστολέα του RET, το Selpercatinib, και η, η μελέτη αυτή κατέδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα, ειδικά στο μυελοειδέ καρκίνο του θυροειδού και μικρότερη στου άλλου τύπου καρκίνου θυροειδού, και με ήπιε παρενέργειε. Μάλιστα, μόνο 2% διέκοψε λόγω των παρενεργειών. Έτσι, το φάρμακο αυτό πήρε έγκριση και από το FDA και από το EMA για του καρκίνου του θηροειδού με α, θετική ρετ μετάλλαξη. Πάμε στου παραθυρηδεί και στα οστά. Ο πρωτοπαθή έχει ω θεραπεία εκλογή το χειρουργείο. Πολλοί όμω ασθενεί δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αρνούνται ή ε, μεσολαβούν κάποιο διάστημα μέχρι να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Εκεί λοιπόν πρέπει να του βοηθήσουμε. Τα τελευταία έτη έχουμε στη διάθεσή μα κάποια ασβεστιομιμητικά, τα οποία δρούν αποτελεσματικά όσον αφορά τα επίπεδα του ασβεστίου. Έχουμε όμω πρόβλημα όσον αφορά στην ουστική πυκνότητα και στα προβλήματα από το σκελετό. Αυτή είναι μια πρώτη μελέτη φάση 3 που δημοσιεύθηκε στο Larsen Diabetes Endocrinology, στην οποία προσθέθηκε και το ένα ένας αντιρακ λάιγκαντ αντίσωμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητά τους στους ασθενείς αυτούς. Φάνηκε λοιπόν ότι το ντενόσουμα βελτίωσε σημαντικά την οστική πυκνότητα σε ασθενεί με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και μάλιστα ανεξάρτητα από τη χρήση του συνακαλσέτ. Και επιπλέον, κατέδειξε η μελέτη αυτή ότι ο συνδυασμό τη θεραπεία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά τα επίπεδα του ασβεστίου. Η οστεοπόρωση είναι μια συχνή και χρόνια νόσος. Έχουμε αρκετά φάρμακα στη φαρέτρα μα, όμω επειδή ακριβώ οι γυναίκε, κυρίω οι μεταβενοπαυσιακέ, την έχουν για πολλά έτη, αναζητούμε συνεχώ νέε θεραπευτικέ επιλογέ για να μπορούμε να βοηθούμε τι γυναίκε αυτέ μακροχρονίω. Η αμπαλοπαρατήδη είναι ένα ανάλογο παραθορμόνη νέο και συγκρίθηκε σε αυτήν την post hoc ανάλυση με την αλεδρονάτη. Ένα διφοσφωνικό που το χρησιμοποιούμε για πολλά χρόνια και γνωρίζουμε με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του. Φάνηκε λοιπόν ότι τα σπονδυλικά κατάγματα ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένα μετά από θεραπεία με την αμπαλοπαρατήδη σε σύγκριση με την αλεδρονάτη. Μάλιστα, η μείωση ήταν ακόμα σημαντικότερη όταν προηγήθηκε η αγωγή με την αμπαλοπαρατήδη και ακολούθησε αγωγή με αλεδρονάτη. Η μελέτη αυτή δημιουργεί σκέψει για πιο ενωρή εισαγωγή τη αγωγή αυτή στο θεραπευτικό αλγόριθμο τη οστεοπόρωση. Συνήθω τα ανάλογα. Τη τα έχουμε στο νου μα αργότερα για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Από τα επινεφρίδια, μια σημαντική μελέτη στον σπάνιο αλλά κακή έκβαση καρκίνο του επινεφριδίου, μελέτη φάση 2. 39 ασθενεί έλαβαν έναν ADPD-1, που είναι ένα immune checkpoint inhibitor. Σχετικά καλά αποτελέσματα για τον δύσκολο και με πολύ κακέ εκβάσει αυτό καρκίνο, που δίνει στου ογκολόγου και στου ενδοκρινολόγου ένα νέο όπλο και μια μικρή ελπίδα ε, παραπάνω ε, στου ασθενεί αυτού με καρκίνο ε, των επινεφριδίων. Οι immune checkpoint inhibitors χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο πλέον από τους, ενδοκ... από τους ογκολόγους. Αυτό έχει σημαντικά ωφέλη στη θεραπεία, έχει όμως και πιθανές παρενέργειες. Ε, για τον λόγο αυτό, με τον κύριο Πρίτανη και την εκλεκτή ογκολογική του ομάδα, ανασκοπήσαμε το θέμα και παρουσιάσαμε εκτενώς στο επίσημο περιοδικό της European Society of Medical Oncology τις ενδοκρινοπάθειες που μπορούν να προκύψουν από τη θεραπεία με immune checkpoint inhibitors και Παρουσιάζουμε αναλυτικά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών που μπορούν να προκύψουν, όπω είναι η υποφυσίτιδα, η θηροειδική δυσλειτουργία, η υπερκλικαιμία και η πρωτοπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Από τι γονάδε, μια σημαντική μελέτη που την έθιξε και η αγαπητή κυρία Ζαγουρή, New England Journal of Medicine, τυχεοποιημένη μελέτη φάση 3, χείρο στάντι, 930 ασθενεί με προχωρημένο καρκίνο προστάτη, τυχεοποιήθηκαν 2 προ 1 για έναν από του στόματος GNRH ανταγωνιστή και συγκρίθηκαν με ε, ενέσιμο LHRH αγωνιστή που συνήθω χρησιμοποιούμε ε, ω τώρα. Και τα δύο μειώνουν την ενδογενή ουσιαστικά δράση τη LH ε, στα κύτταρα LADYN, άρα τα επίπεδα ε, τη θεστοστερώνης. Με το νέο από του στόματος αυτό GNRH ανταγωνιστή φάνηκε σημαντικότερη και σταθερότερη μείωση των επιπέδων τη θεστοστερώνης, καλύτερη επάνωδος μετά τη διακοπή και πολύ σημαντικό 54% λιγότερα καρδιαγκιακά συμβάντα. Έτσι, ο παράγοντας αυτός έλαβε έγκριση το 2020 από τον FDA και αναμένεται η έγκρισή του και από τον EMA για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Δεν θα επεκταθώ, γιατί υπάρχει ε, έτσι στρογγυλό τραπέζι το απόγευμα. Να πω όμω μόνο μια κουβέντα: ότι η νόσο COVID φαίνεται να αλληλεπιδρά με το ενδοκρινικό σύστημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ασθενεί με παχυσαρκία και ζαχαρόδιαβήτη έχουν χειρότερε εκβάσει όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση και το θάνατο. Όμω ο κορονοϊό φαίνεται ότι επιδρά και στου ενδοκρινεί αδένα αυτού καθ' αυτού, έχει ω αποτέλεσμα νέο εμφανιζόμενο διαβήτη, Πιθανώ θυροειδίτιδα επηρεάζει ε, την, ε, ε, τον φλοιό των επινεφριδίων πιθανός πιθανώ επηρεάζει τη σπερματογένεση ε, των ε, ανδρών. Όλα αυτά μένουν φυσικά να αποδειχτούν και ε, θα, τα, θα τα δούμε όλα ακριβώ ε, στη συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις συναδέλφου ε, που συνέβαλαν στη συγγραφή των κεφαλαίων. Εσά για την προσοχή σα και να ευχηθώ σε όλου ολόψυχα. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση.